Τα στραβοπατήματα στο πρωτάθλημα συνεχίζονται λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός έδρας. Υπενθύμησα ότι σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, όποιος προηγήθηκε στο ημίχρονο κέρδισε και στο τέλος. 4 φορές πλέον ο Αστέρας και 8 ο Ολυμπιακός. Σημείωσα ότι ο Αστέρας στις 4 τελευταίες αγωνιστικές ήταν αίτητος. Μέχρι και ότι ο Γιαμπλόνσκι, παρότι κεντρικός χαφ, είχε σκοράρει πέρυσι και μέσα στο Καραϊσκάκι. Τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό είναι ευτύχημα ότι αφενός μεν η ΑΕΚ κάνει ακόμη περισσότερες γκέλες και από αυτόν, αφετέρου δε ότι άρχισε τις γκάφες και ο ΠΑΟΚ, ο δε Παναθηναϊκός κερδίζει μία φορά στο τόσο. Κάπως έτσι είναι 2 πόντους πάνω από τον Παναθηναϊκό, ισόβαθμος της ΑΕΚ και 2 πόντους κάτω από τον ΠΑΟΚ, αλλά και 3 κάτω από τον Άρη, κάτι που από μόνο του πάντως συνιστά παταγώδη αποτυχία. Σίγουρα είναι ευχάριστο για τον Ολυμπιακό που συνεχίζει καλά στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ να έχει αποκλειστεί από τα μέσα Αυγούστου. Αλλά η καλή παρουσία στην Ευρώπη γεννά εύλογο ερώτημα αν επηρεάζει σοβαρά την προσπάθεια στο πρωτάθλημα, κάτι που μοιάζει δεδομένο. Είχαμε δει τον Ολυμπιακό μετά το 3-0 επί της Μπράγκα να παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ 0-0 με την ίδια ενδεκάδα και να βγάζει τη μισή ενέργεια από ό,τι είχε βγάλει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του. Τώρα, μετά το 1-0 στη Μάλμε, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε ακριβώς γι' αυτό το λόγο να αλλάξει θεαματικά την ενδεκάδα του χθες στην Τρίπολη, βάζοντας 6 νέα πρόσωπα. 3 από αυτούς τους παίκτες είναι μεταγραφές του καλοκαιριού, με προσφορά μέχρι τώρα που αγγίζει το 0, το ίδιο ισχύει και για τον Γουίλιαν που μπήκε στο ημίχρονο, για τον Ολιβέιρα που έμεινε στον πάγκο και έστω στο περίπου και για τον Βέλντε που έμεινε στην Αθήνα. Για να καταλήξουμε στο ότι η μοναδική μεταγραφή που πραγματικά κάτι δίνει είναι ο Κωστίνια μεταγραφή όχι του καλοκαιριού